Νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση των Ελλήνων επιστημόνων, φαίνεται πως ανοίγει το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε διημερίδα για τον τουρισμό υγείας, η οποία διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας τον Απρίλιο στο Σικάγο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, στόχος είναι η Ένωση των Ελλήνων Επιστημόνων να χτίσει γέφυρες επιστήμες ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα γεννήθηκε για να είναι πρώτη και στη δημοκρατία και στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά και στο παραδειγματισμό σε όλη την ανθρωπότητα. Το έχει κάνει ιστορικά, το έχει κάνει παγκόσμια, μπορεί να το συνεχίσει. Ο κύριος Πατούλης, ως ηγέτης της προσπάθειας, πρόσφερε από πλευράς του αλλά και δέχτηκε τιμητική πλακέτα από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Σικάγου, παρουσία του Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ιάκουβου, της Γενικής Προξένου Πολυξένης Πετροπούλου και πλήθος Ομογενών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουπλής μίλησε για την αυξανόμενη αποδοχή του τουρισμού υγείας παγκοσμίως. Αρχίζει να ξεπερνάει πλέον αυτού του είδους τις αναστολές και να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Συνοδοιπόρος της προσπάθειας είναι και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, όπου οι ομογενείς μπορούν να βρουν πλήθος προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Ο τομέας λοιπόν του ιατρικού τουρισμού, που είναι μια κατεξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσει έναν σταθερό πόλο ανάπτυξης για τη χώρα, να προσελκύσει ξένους ασθενείς, οι οποίοι στη χώρα μας θα λάβουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος, και έτσι τη δική τους την εμπειρία να την μεταλαμβαδεύσουν, ούτως ώστε προοδευτικά να χτιστεί το όνομα του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας και η χώρα να γίνει brand στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Η εξαιρετική ομάδα Ελλήνων Ιατρών που στηρίζουν δυναμικά την προσπάθεια του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Πατούλη μετέφερε τον δικό της επιστημονικό παλμό στη διοργάνωση. Η Ελλάδα μας είναι προορισμός για τον ιατρικό τουρισμό. Μία από τις ειδικότητες που αυτή τη στιγμή ευνοείται πάρα πολύ είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έρχονται ζευγάρια από όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθηθούν στην Ελλάδα. Διότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η Ελλάδα σε αυτή την ειδικότητα είναι πάρα πολύ καλές από όλα τα κέντρα. Ταυτόχρονα βέβαια είναι και πολύ πιο φτηνές. Το αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι ένας ελκυστικός προορισμός. Το κόστος της ιατρικής θεραπείας στις ΗΠΑ και στον Καναδά είναι εξαιρετικά υψηλό. Ουσιαστικά είναι στην Ελλάδα μόνο το 20% του κόστου της Αμερικής. Είναι ένας πλούτος ο οποίος είναι εκμετάλλευτος. Έχουμε 750 αιματικές πηγές και δυστυχώς δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Και γι' αυτό ανέλαβε ο κ. Πατούλης εδώ αυτή την πρωτοβουλία και ερχόμαστε όλοι εδώ για να κινητοποιήσουμε και ξένους επενδυτές και Έλληνες. Στο λέιζερ της μυοποίειας διαθέτουμε σε όλη την Ευρώπη μηχανήματα τα οποία δεν υπάρχουν στην Αμερική. Διορθώνουν με τη μέθοδο Trans-Epithelial PRK. Είναι η μέθοδος ASLA, τη μυοποία και τον αστιγματισμό χωρίς να κουμπάει ανθρώπινο χέρι πάνω στο μάτι. Αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν σε διάφορα κέντρα και είναι τα πλέον ασφαλή αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τη δική του υποστήριξη δήλωσε και ο πρόεδρος των ΜΕΝΤΗ Πρίνων, κύριος Αλέξανδρος Πρίνος. Θα συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ενισχύοντας τη σχέση μας με την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία ΜΕΝΤΗ Πρίνων διαχρονικά δεσμευμένη στην παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί πάροχο ιατρικών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας ένα γενικότερο σύστημα φροντίδα υγείας, Healthcare Associated System, απευθυνόμενο στον ιατρικό τουρισμό. Στατιστικά, φαίνεται πως τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει στην κάθε χώρα ο τουρισμός υγείας μπορούν να είναι πολύ ικανοποιητικά και πλήρως αξιοποιήσιμα. Αυτή τη στιγμή, πρότυπο χώρας θεωρείται η Κώστα Ρίκα. Η Κώστα Ρίκα, που έχει 4,5 εκατομμύρια κατοίκους, κάνει από τον ιατρικό τουρισμό περίπου τζίρο 350 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Τα 357 εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι 18% των εξαγωγών της Ελλάδας σήμερα. Οι Έλληνες ομογενείς αγκάλισαν για μια ακόμη φορά την προσπάθεια του ΙΣΑ και έσπευσαν να βοηθήσουν πολυεπίπεδα, επικοινωνώντας την καμπάνια στις τοπικές κοινωνίες. Επόμενος σταθμός του επιστημονικού διπορικού είναι η Ιθάκη. Εκεί, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα γίνει και η αποτίμηση του πρώτου εξαμήνου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν η Μελβούρνη και το Λος Άντζελες.